Από τη ληστεία στο βενζινάδικο πάμε τώρα σε ληστείες σε εκκλησίες. Υπάρχει ένας 37χρονος λοιπόν, ο οποίος ρήμαζε στην κυριολεξία εκκλησίες και έκλεβε μέχρι και ιερά λείψανα, Βαγγέλη. Λοιπόν, στην Κόρινθο συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Εδώ και μήνες έκλεβε εκκλησίες ο συγκεκριμένος αλλοδαπός. Κατηγορείται για 11 περιπτώσεις κλοπών και απόπειρες κλοπών στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου. Μάλιστα, την Κυριακή που μας πέρασε επιχείρησε να μπει από το παράθυρο σε εκκλησία στην Κόρινθο, αλλά δεν τα κατάφερε να προχωρήσει σε ληστεία. Κατηγορείται ότι από τον Ιούλιο μέχρι και τον Απρίλιο έχει διαπράξει συνολικά 6 κλοπές και 5 περιπτώσεις απόπειρες κλοπής σε εκκλησίες, όπου μεταξύ άλλων έχει αφαιρέσει χρήματα από τα παγκάρια, σταυρούς, εικόνες, χρυσαφικά, αλλά και ιερά λείψανα. Να πούμε ότι οδηγήθηκε στην αστυνομία και έχει κατασχεθεί και η μηχανή του. Α, πραγματικά, για άλλο πίστευτο περιστατικό αυτό. Τα άλλα ληστής είναι, κλέφτης. Τα ιερά λείψανα. Τα ιερά λείψανα, τι τα θέλει. Μου κάνει εντύπωση. Αυτό είναι που δημιουργεί τη μεγαλύτερη εντύπωση, έτσι. Τέλος πάντων. Ιερά λείψανα. Ναι, μπορεί να έχουμε και εξελίξει με τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί ναι. Το γεγονός ότι έκλεβε τα παγκάρια, το έχουμε ξαναδεί. Το ότι κλέβαν τις εικόνες, το έχουμε ξαναδεί. Το ότι κλέβει κάποιος τα ιερά λείψανα είναι λίγο περίεργο. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις έχει η συγκεκριμένη υπόθεση.